παίξει την καριέρα του ή να στηθεί. Το παιδί το ζει σε πρώτο επίπεδο, δεν το ζει με συνέστημα. Είναι καταπληκτική εμπειρία. Έχω αυτό, κάποια show, το ραδιόφωνο, συνεντεύξεις και ένα μαγκαζίνο, το Inside, που κάνω εδώ και 8 χρόνια. Που αύριο έχουμε τον Tom Cruise, κάνω μια ωραία συνέντευξη για την ταινία. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά γι' αυτό. Το λες έτσι ότι κάνεις τον Tom Cruise, ρε παιδί μου, και εμείς σας βγάλουμε την. Εντάξει, οκ. Δεν αλλάζει κάτι, μωρό, το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει, μια ιδέα είναι όλα. Στην Ελλάδα πότε θα έρθεις για διακοπές? Γιατί πάντα κάθε χρόνο έρχεσαι ένα-δύο μήνες για διακοπές. Ναι, ένα μήνα πρώτο Θεός, αρχές Ιουλίου, μόλις τελειώσω θα έρθω με οικογενειακό. Κάνα Σαββατοκύριακο ήρθαμε έτσι και φύγαμε. Αν εξαιρέσουμε το Μεσολόγιο που το λατρεύεις, ποιος είναι ο αγαπημένος σου τόπος διακοπών στην Ελλάδα? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω και εσύ έχεις πάει με τη γυναίκα στο Ιόνιο. Είναι, ξέρεις, είμαι παιδί του Ιωνίου. Ναι. Γενικά, από Παπούλε Ευκαδίτη. Εκεί γίνεται πάντα ένα συναισθηματικό έτσι, ταρακούνημα για μένα όταν πηγαίνω. Και νομίζω σήμερα έχω στείλει και συνεργείο από την εκπομπή μου στο Σκορπιό. Γιατί γίνεται αυτό το μεγάλο πάρτι, ξέρεις, με τους νέους συνεργείς στο Σκορπιό. Και μ' αρέσει το Ιόνιο πάρα πολύ, γιατί αυτό το πράσινο αυτό. Και η Ελλάδα, όπου και να πας στην Ελλάδα, είναι τόσο όμορφη. Αυτό που σου λέω και εδώ πέρα, δηλαδή. Ξέρεις, και την αγαπούν οι ξένοι, την αγαπούν τη χώρα μας. Έχουμε αμφιβολίες και ξέρεις, μας πιάνει παρανόια ότι δεν μας αγαπούν όλοι, θέλουν να μας τελειώσουν. Δεν ισχύει αυτό. Αγαπούν τη χώρα μας και νομίζω φέτος οι Γάλλοι έχουν ήδη δώσει το παρόν στις. Έχουν ήδη κάνει προκλήσεις. Έχουν κλείσει από τώρα διακοπές και είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης που θα έρθει στην Ελλάδα, είναι οι Γάλλοι. Ωραία. Και να πούμε ότι συμβάλλεις και εσύ πολύ σε αυτό, γιατί πάντα τονίζεις την ελληνική σου καταγωγή στη Γαλλία, ό,τι και αν κάνεις, και αυτό είναι σπουδαίο. Είσαι ambassador πραγματικά. Νίκος, ευχαριστούμε. Μου γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρεις ότι αν κάνεις κάτι επαγγελματικό και αν πετύχεις σε κάτι οτιδήποτε, γιατί περαστικοί είμαστε όλοι, το πιο σημαντικό είναι να μην αλλάξεις αυτό που είσαι. Το να είχα αλλάξει το όνομά μου και να το έπαιζα Νικολά Λιαγκάς και να λέω ναι, δεν είμαι εγώ Έλληνας, είναι οι γονείς μου. Εντάξει, μπορεί να σε βοηθούσε στην αρχή για να ενταχθείς, αλλά στην ουσία, αν αλλοτρωθείς για να αρέσεις, είναι σαν να πέτυχες. Επομένως, εντάξει, το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω είναι Έλληνες ακόμη και από εδώ. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά και να κάνουμε εγώ, κάποια στιγμή και αυτή την κουβέντα που είχαμε πει να κάνουμε. Θα είναι ωραίο. Θα κάνουμε σε ένα πλατό του Voice. Να έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ εντάξει, προτιμώ το δικό σου βέβαια που είναι λίγο πιο grande. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, γεια. Καλημέρα. Λοιπόν, ταπεινό. Οι σπουδαίοι είναι ταπεινοί. Οι ξυπασμένοι είναι. Το βίντεο με το τσάμ.